των γραφείων των κατατόπου ΣΟΠΕΚΕΠΕ για να διαμαρτυρηθούν για την απεριόριστη κοροϊδία. Πάμε στον πρόεδρο των κτηνοτρόφων, Αυθιώδας. Κύριε Σπουρλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βούτσινε. Ενημερώστε μας λίγο, σας παρακαλώ, γιατί υπήρχαν συσκέψεις μετά το φιάσκο με την εξισωτική αποζημίωση για χρήματα που πήρατε ή πήρατε ψίχουλα. Τι αποφασίσατε? Δεν πήραμε καθόλου. Αυτά τα χρήματα που δώσανε ήταν, αν θα ακούσει τα ποσά θα πεις τρελή είμαστε. Ο ανώτερος που πήρε ήταν μέχρι 200 ευρώ. Ενώ σου ήταν να πάρει μέχρι 200, μέχρι 4.000 ευρώ, 3, 4, 5.000 ευρώ κτηνοτρόφι. Ναι. Και ο... ένα ελάχιστο ποσοστό, ένα, να μην πω 1-2%, πήρανε, ο ανώτερος πήρε μέχρι 250 ευρώ. Δηλαδή από τα 4.000, από τα 4-5 χιλιάρικα φτάσαμε να πάρετε 200 ευρώ, αυτό μου λέτε? Να πάρουνε ένα ελάχιστο ποσοστό, όχι να πάρουμε, να πάρουνε. Να πάρουν, μάλιστα. Ναι, ένα ελάχιστο ποσοστό, γύρω στα, ο ανώτερος πήρε μέχρι 250 ευρώ και αυτά είναι από... γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Όλοι σήμερα, επειδή σήμερα τρέχαμε όλη μέρα, είμαστε στο ΠΚΠΕ πάλι, πήραμε τηλέφωνα Αθήνα, ναι, και μας είπανε ότι κουβόμαστε από βοσκότοπο. Όλα τα χρόνια πληρωνόμασταν κανονικά για βοσκοτόπους που ήταν επιλέξιμοι και ναι, συγκεκριμένα να μην προχωρήσω παραπέρα στο μέρος το δικό μου, ο οποίο είναι επιλέξιμοι, ήταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις από χρόνια και έμεναν τώρα καλλιέργητες και είναι κομμένοι όλοι οι κτηνοτρόφοι. Όχι εδώ μόνο, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα υπάρχει το πρόβλημα. Τους κόβουν για ότι είναι, δεν είναι οι εκτάσεις επιλέξιμες. Δηλαδή υποτίθεται ότι η δικαιολογία είναι αυτή, δηλαδή γι' αυτό δεν πήρατε τα χρήματα, αυτό σας είπανε? Ναι, 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 η δικαιολογία τους είναι αυτή, ότι δεν πήραμε τα χρήματα. Εν τω μεταξύ από Παρασκευή μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, μέχρι και αυτή την ώρα, ναι, είχαμε επικοινωνήσει με το Υπουργείο και μας λένε να κάνουμε σύσκεψη να δούμε πώς θα λύσουμε το θέμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει καμία απόφαση. Ναι. Καμία απόφαση. Μας κορόιδευαν ότι έκανε συσκέψεις και συσκέψεις μάθαμε πολύ καλά. Και γι' αυτό αύριο προχωρούμε σε κατατόπους περιφέρειες, στο ΠΚΠΕ. Ναι. Και μετά θα πάμε και στον εισαγγελέα, όπως θα είμαστε όλοι, να εκφράσει τα παράπονά μας, διότι έχουν γίνει μεγάλα και τεράστια προβλήματα εδώ πέρα σε όλους τους ανθρώπους. Αύριο δηλαδή 11 το πρωί θα είστε εδώ ως... ώρα καλούμε τους κτηνοτρόφους όλους του νομού, ναι, και από τους γύρω θα έρθουν και από Φωκίδα, έχουμε ειδοποιήσει και από Φωκίδα και από Θήβα και από πάντως θα είμαστε παρόν στις 11 η ώρα στο ΠΚΠΕ της Λαμίας, στο κεντρικά του ΠΚΠΕ της Λαμίας. Μάλιστα. Είναι η πρώτη επίθεση, να το πω εντός εισαγωγικών, που κάνετε. Προφανώς, κύριε Σπουλάκη, αν δεν πάρετε σοβαρές απαντήσεις, θα συνεχίσετε. Κοίταξε, τα πράγματα έχουν έρθει, έχουν φύγει από τα όρια τους, ναι, και δεν θα σταματήσουν στο αυριανό. Προχωράμε και για Αθήνα, προχωράμε για... Δηλαδή, ό,τι δεν θα μπορέσουμε. Αυτή τη στιγμή, ό,τι δεν θα μπορέσουμε. Μάλιστα. Σας ακούω εξοργισμένο και είναι λογικό, κύριε Ασπουρλάκη, γιατί περιμένατε και εσείς και οι συνάδελφοί σας να πάρετε χρήματα, να βουλώσετε τρύπες, όχι να μείνει και κάτι, και πήρατε, ναι, αν να πήρατε... να βουλώσουμε τρύπες, κύριε Βούτσιν, αλλά όχι για να μας λένε κοροϊδία ότι δεν είναι επιλέξιμες εκτάσεις αυτές που βουσκάνε. Σε παρακαλώ τώρα, παίρνουμε παράδειγμα το δικό μας το μέρος εδώ, το δικό μου το μέρος, το οποίο ήταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις όλες και, ναι, τώρα έχουν μείνει ακαλλιέργητες, ναι, και μας βγάζει ότι είναι δασικές εκτάσεις. Οι αεροφωτογραφίες που έχουμε το 47 και το 55 και το 68 είναι ότι ήταν καλλιεργημένες εκτάσεις. Και βγαίνει σήμερα και μας λέει ότι βουσκάμε σε δασικές εκτάσεις. Για όλα αυτή είναι όχι κουραϊδί απλώς. Είμαστε τόσο εξοργισμένοι, όχι εγώ, γενικά όλοι οι κτηνοτρόφοι, που... Υποτίθεται ότι αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν ήταν σωστά τα πράγματα, κάποιος έπρεπε να σας ενημερώσει από το Υπουργείο. Κοιτάξτε να δείτε. Έπρεπε να μας ενημερώσουν τουλάχιστον. Έπρεπε να μας ενημερώσουν. Ναι. Έπρεπε να μας ενημερώσουν τουλάχιστον ένα μήνα, δύο μήνες πριν, να κοιτάξουν τι γίνεται. Και παίρνουμε τηλέφωνο σήμερα στην Αθήνα, ναι, στο ΠΚΠΕ της Αθήνας και στο Υπουργείο και μας λένε ότι τελείωσαν τα πάντα. Για μας δεν τελείωσαν τα πάντα. Και έχω να κάνω και μια προειδοποίηση προς τους βουλευτές του νομού μας, γιατί γίνεται παντού. Ναι. Είναι ανεπιθύμητοι στο νομό μας, όλοι οι βουλευτές,
μην πλησιάσουν πουθενά, μην έρθουν και σε εμάς για να δείχνουν να στηρίξουν. Γιατί φωνάζουμε από πέρυσι, φωνάζουμε εδώ από πέρυσι, από 10 Οκτωβρίου που έγινε με το Τσαφτάρη συνάντηση και τσακωθήκαμε με το Τσαφτάρη πάλι και μας είπε ότι εγώ θα λύσω το πρόβλημα. Μη σας αποσχολεί γι' αυτό. Εγώ όμως, ό,τι να κάνω το ξύπνιο, ούτε το μάγκα, του είπα ότι το πρόβλημα δεν λύνεται αν δεν πάρεις πολιτική απόφαση. Φέρτε τους, δεσμεύστε τους, κύριε Ασπρουλάκη. Δεν καταλαβαίνουν αλλιώς τα πολιτικά πρόσωπα. Τα πολιτικά πρόσωπα. Δώστε τους το μήνυμα ότι δεν μπορούν να σας κοροϊδεύουν. Δεν μπορούν να σας κοροϊδεύουν. Σας κοροϊδεύουν και εσάς και εμάς, κύριε Ασπρουλάκη. Κύριε Κούτσινε, έχω πάει στους βουλευτές το χειμώνα από τον Οκτώβριο μήνα μέχρι και αργά το χειμώνα. Πήγα σε όλους τους βουλευτές του νομού μας και τους έθεσα το πρόβλημα. Θα το λύσουμε. Αυτή τη στιγμή τους προειδοποιήσαμε και εμείς ότι είναι ανεπιθύμητοι στο νομό μας. Δεν κάναμε τίποτα. Όπως και σε όλους τους νομούς θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα τους κηρύξουμε ανεπιθύμητους από όλη την Ελλάδα. Ναι. Έτσι και εμείς εδώ, σαν νομός Θεός, ανεπιθύμητοι είναι και οι βουλευτές του νομού μας. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν 11 η ώρα να ανακεφαλαιώσουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λαμία. Αύριο 11 η ώρα όλοι οι κτηνοτρόφοι να σταματήσουν το κρυφτούλι. Τώρα οι κτηνοτρόφοι θα προσπαθήσουν άλλοι, γιατί τώρα ήρθε το τέλος τους. Ήρθε το τέλος τους. Αν τώρα δεν πολεμήσουμε, δεν πολεμάμε ποτέ. Κύριε Ασπρουλάκη, θα είμαστε αύριο παρόντες και εμείς εκεί να καταγράψουμε τη νέα σας κύριε Βούση, είναι παρόντες, ναι, ναι. Θα είμαστε κι εμείς εκεί για να δεσμεύσουμε και μέσω εσάς τα πολιτικά πρόσωπα που μας έχουν τρελάνει στο δούλεμα. Λοιπόν, κύριε Ασπρουλάκη, υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα σήμερα, κύριε Βούση. Σας παρακαλώ, μην με κοροϊδεύετε κι εσείς. Δεν υπάρχει πολιτικά πρόσωπα. Μας κοροϊδεύουν αυτοί. Και για την κλαψιά τους. Και ένα ωραίο πάλι ότι αν μας κόψουν τους ροσκοτόπους τώρα, θα ζητήσουν το 11 και το 12 επιστροφή χρήματα πίσω. Ας τα ακούσουν οι κτηνοτρόφοι και ας πράξουν αύριο. Δεν ξέρω, μήπως έρθουν σε καμιά επόμενη χοροεσπερίδα που θα κάνετε. Κανα χορό, κύριε Ασπουρλάκη. Χοροεσπερίδα μας θα έρθουν και θα περάσουν καλά. Δεν έρχονται όμως τώρα, βλέπεις, θα έχουν καταλάβει και δεν βγαίνει καθόλου. Λοιπόν, ραντεβού... Θα έχουν καταλάβει. Ναι, ναι. Ραντεβού αύριο λοιπόν 11 το πρωί, κύριε Ασπουρλάκη, θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, για το μήνυμά σας και το μήνυμα για τους συναδέλφους σας. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό. Πάμε.